ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά δεν έχω ένα παράπονο από την προσπάθεια, από την προσέγγιση του παιχνιδιού, αυτό που δουλέψαμε όλη την εβδομάδα. Δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό μέσα από την ορθολογικότητα της ανάπτυξης, τη στιβαρότητα της άμυνας, αλλά δυστυχώς πάντα στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να περικάσεις το τι θα σου έρθει και κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες και για τις δύο ομάδες, ένας δύσκολος αγωνιστικός χώρος, αυτό που έγινε το αποτέλεσμα ήταν μια στατική φάση η οποία υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα, είμαι πολύ ευχαριστημένος αυτές τις 15 μέρες που είμαι στην ομάδα με τη δουλειά και τη συμπεριφορά των παικτών, δουλεύουμε σκληρά στην καθημερινότητά μας. Από εκεί πέρα, όπως χτίσαμε το παιχνίδι, όπως σας είπα, έτσι βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε σωστή σκέψη στο να αναπτυχθούμε, αλλά δυστυχώς είχαμε μια φλιαρία στο επιθετικό τρίτο, που είχε σαν αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουμε, να μην τελειώνουμε τις φάσεις και εύκολα αντίπαλος να δημιουργεί προϋποθέσεις κοντραεπίθεσης χωρίς όμως να είναι επικίνδυνος. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μετά το γκολ που πέτυχε η Νίκη Αγκαθιάς στην στατική φάση του φάουλ και με τις αλλαγές που κάναμε, κάναμε την ομάδα ακόμα πιο επιθετική και πιστεύω ότι δημιουργήσαμε 2-3 φάσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της οπαλίας. Δεν κάτσε και αυτό εφικτό. Συνεχίζουμε, κοιτάμε την επόμενη μέρα όπως σας είπα. Τα παιδιά δουλέψανε. Μ' αρέσει πολύ το σκεπτικό τους γιατί για αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Θέλουμε να χτίζουμε το παιχνίδι ορθολογικά. Είχαμε απέναντί μας μια ομάδα η οποία δικαίως σήμερα απέδειξε ότι βρίσκεται στις ψηλές θέσεις. Μια ομάδα η οποία με τη συμπεριφορά της εκτός έδρας το έδειξε και σήμερα με μεγάλα αποτελέσματα, με 3 διπλά και μια ισοπαλία. Στο Παλαιοχώρι, στον Αγροτικό Αστέρα, με την Τρίγλια και σήμερα. Εμείς είμαστε όμως μια ομάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Υπομονή χρειάζεται από όλους και είμαι σίγουρος με τη διάθεση που δίνουν τα παιδιά στην καθημερινότητα ότι θα φτάσουν την ομάδα εκεί που θέλουμε. Να σε χαρώ τον Σταύρο και την ομάδα της Αγκαθιάς για τη σημερινή τους νίκη. Τους εύχομαι τα καλύτερα συνέχεια του προαθλήματος. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα σε δύσκολες συνθήκες να βοηθήσει και να ψυχώσει τους ποδοσφαιριστές μας. Και κλείνοντας πάλι να δώσω συγχαρητήρια και να σκύψουν το κεφάλι και να κλείσουν τα αυτιά τους, τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί έχουν πολύ μέλλον και είμαι πεπισμένος ότι πολύ σύντομα η ομάδα θα πάρει αυτό που της αξίζει. Γιατί είναι μια ομάδα που δουλεύει πολύ, που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας και πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας ανησυχεί ότι έμεινε η ομάδα 6 βαθμούς περίπου πίσω, ότι βγαίνει από στόχο της ή δεν σας ανησυχεί αυτό? Εγώ αυτό που κοιτάω και σας είπα είναι η καθημερινότητα. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Είμαστε στην 8η αγωνιστική. Σίγουρα οι όμιλοι είναι μικροί, οι αγωνιστικές, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό που θέλουμε και προσωπικά η εμπειρία μου έχει δείξει ότι αυτό που θα μετρήσει είναι η διάρκεια. Και εμείς θέλουμε να χτίσουμε τη διάρκεια. Είχαμε σήμερα ένα άτυπο αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω όσοι ήμασταν στο γήπεδο να άξιζε η ομάδα και δεν είναι δικαιολογία την ήττα. Αλλά υπάρχει στο ποδόσφαιρο και το εγώ το δέχομαι. Εγώ κοιτάω την επόμενη μέρα να στηρίξω ψυχολογικά τους παίκτες μου, να αναλύσουμε τα λάθη μας και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι μέσα στον Ερμία Μηδέο να πάμε όπως εντός και εκτός να κοιτάξουμε τη νίκη. Κάποια άλλη ερώτηση?